Έξαλλοι οι κάτοικοι της Ξάνθης και όχι μόνο, με τις δαπάνες για το καρναβάλι της Ξάνθης. Καθώς γνωστοί παρουσιαστές β' κατηγορίας στην παρούσα φάση μιας και δεν έχουν δική τους εκπομπή και αποτελούν μέρος πάνελ, βλέπετε Ελένη Τσολάκη, και τραγουδιστές θα αμοιφθούν με υπέρογκα ποσά για λίγες ώρες παρουσίας. Μάλιστα, η παράταξη Πολίτες για την Ξάνθη γνωστοποίησε μια λίστα όπου αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά που καταβάλλονται σε καλλιτέχνες και πρόσωπα που συμμετέχουν στις τρακικές λαογραφικές εορτές, κλε. Ενδεικτικό παράδειγμα η παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη, η οποία πρόκειται να λάβει το ποσό των 4.700 ευρώ για την παρουσία της, ακολουθεί η βασίλισσα του καρναβαλιού Τζούλια Νόβα, γνωστή από τον τροχό της τύχης, η οποία θα εισπράξει το ποσό των 3.500 ευρώ περίπου, ενώ οι τιμές των τραγουδιστών κυμαίνονται σε ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Με την Μπέγγι Ζήνα να εισπράττει 23.932 ευρώ για να ανοίξει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις της πόλης σε ένα live πρόγραμμα. Η πιο χαμηλά αμοιβόμενη είναι η FY και η Lesau Revoir με 11.470 ευρώ, ενώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ζωσεφίν θα λάβουν από κοινού 23.992 ευρώ, ενώ ο Γιώργος Γιαννιάς και η Άνω Κάτω θα εισπράξουν 22.382 ευρώ.